Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, εκ μέρους του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού, χαιρετίζουμε τη σημερινή πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση. Καλωσορίζουμε την πανεργατική, το νέο όπλο στη φωνή των συνδικάτων. Δίνουμε και εμείς το παρόν μαζί με τα εκατοντάδες σωματεία που πήραν απόφαση να τιμήσουμε την Πορτομαγιά με μια πραγματική απεργία, με πραγματικούς εργαζόμενους. Εδώ και ένα ολόκληρο χρόνο το συνδικάτο μας, τα επιχειρησιακά σωματεία μέσα σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, catering, δίνουμε σκληρές μάχες για να μείνουμε όρθιοι και δυνατοί, για να έχουμε εισόδημα, για να διασφαλιστεί η υγεία μας μέσα στην πανδημία. Αντιστεκόμαστε στην προσπάθεια να μας κλείσουν το στόμα, να χτυπήσουν τη συνδικαλιστική δράση, να δεχτούμε τα νέα χτυπήματα. Διεκδικούμε αξιοπρεπές εισόδημα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους διανομής, υπογραφή και υποχρεωτική συλλογική σύμβαση εργασίας με πενθήμερο 8ωρο για όλους. Όλο αυτό το καιρό πολλοί προσπάθησαν να μας πείσουν ότι ο λόγος που δεν έχουμε πλέον εισόδημα για να βγάλουμε τις βασικές μας υποχρεώσεις για την ανυπαρξία των υποδομών στα νοσοκομεία, στα σχολεία, για τις απολύσεις, είναι η πανδημία και όχι ότι υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή ως κόστος. Όχι ότι την εργασία μας την αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται ανάλογα με το πότε τους εξασφαλίζει κέρδη. Κρύβουν ότι έχουν στήσει ένα πραγματικό πανηγύρι κερδών και ανταγωνισμών με τις μεγάλες φαρμακευτικές βιομηχανίες να πρωταγωνιστούν, ώστε αυτοί να μετράνε κέρδη και εμείς να μετράμε νεκρούς. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι σε ξενοδοχεία και μεγάλες αλυσίδες στον επισιτισμό, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού, όλα τα προηγούμενα χρόνια θησάβριζαν στην κυριολεξία από τη δική μας δουλειά. Πού πήγαν, συνάδελφοι, όλα αυτά τα κέρδη? Ποιον κοροϊδεύουν? Ακόμα και μέσα στην πανδημία, αξιοποιώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο, πολλές επιχειρήσεις είτε αύξησαν είτε διατήρησαν τη μεγάλη κερδοφορία τους. Το ίδιο ετοιμάζονται να κάνουν και τώρα, με δεδομένο το άνοιγμα της εστίασης και του τουρισμού να πραγματοποιείται με τα ίδια και χειρότερα πρωτόκολλα από το 2020. Άνοιξαν την εστίαση και θα ανοίξουν τον τουρισμό έχοντας δεδομένο τα 10 ώρα, ακόμα και πριν το ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Ιδιαίτερα οι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό και πολλοί διανομείς θα αναγκαστούμε να δουλεύουμε σε τέτοιες συνθήκες ξανά. Αλλά όχι για να πάμε να μαζέψουμε τις ελιές, όπως λέει αυτός ο υπαλληλίσκος των βιομηχάνων, ο Χατζηδάκης, αλλά για να μαζέψουμε τα 3 ευρώ και τα 4 ευρώ που μας δίνουν για κάθε ώρα δουλειάς. Μπας και μαζέψουμε το εισόδημα της χρονιάς. Γι' αυτό το κάνανε. Δεν τρέπονται να λένε ότι θα είναι δική μας επιλογή και όχι του εργοδότη οι ώρες που θα δουλεύουμε. Μας κοροϊδεύουνε μπροστά στα μούτρα μας. Κάνουν πως δεν ξέρουν τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Κάνουν πως δεν είδανε τις κινητοποιήσεις μας. Κάνουν πως δεν είδανε τα εκατοντάδες μηχανάκια των διανομέων που κατήγγυλαν εδώ και χρόνια τις άθλιες συνθήκες δουλειάς που διεκδικούσαν βαρέα διγινά. Και ξαφνικά ο Χατζηδάκης αρχίζει να φωτογραφίζεται με διάφορους που δεν εκπροσωπούν κανένα για να παρουσιάσει, υποτίθεται, μέτρα προστασίας για τους διανομείς και στην ουσία να νομιμοποιούν αυτή την άθλια γαλέρα που έχουν επιβάλει οι πολυεθνικές στον τομέα αυτό. Είναι πλέον φως φανάρι. Κανένας δεν πρέπει να έχει αυταπάτη ότι η κυβέρνηση τα έχει συμφωνήσει σε όλα με την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Γι' αυτό συμφώνησαν μέχρι και για το γιορτασμό της Πρωτομαγιάς στις 4 του Μάη, όπου την έκαναν μαζί αργία. Αυτό μας έλειπε τώρα, να μας λένε και πότε θα γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, πότε θα κάνουμε απεργία αυτή
που έχουν βάλει το χεράκι τους για να περάσουν όλα αυτά. Ναι, συνάδελφοι, καλά κάναμε και δεν τους τη χαρίσαμε. Καλά έκαναν τα σωματεία που πήραν απόφαση για τις 6 του Μάη. Μαζί με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, μαζί με εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, να κλιμακώσουμε τον αγώνα, κάνοντας πέρα τη γραμμή του συμβιβασμού. Κάθε τίμιος συνδικαλιστής, κάθε τίμιος αγωνιστής, αυτό πρέπει να σκεφτεί τώρα. Σήμερα είναι πλέον πιο ξεκάθαρη η ανάγκη να ισχυροποιηθεί ο συντονισμός των σωματείων, η κοινή τους δράση των εργατικών κέντρων, των ομοσπονδιών, των εργαζομένων όλων. Όπου δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, να φτιαχτούν νέες, ιδιαίτερα στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Για να μην μετράμε εμείς νεκρούς και αυτοί κέρδη, πρέπει να αλλάξει ο σκοπός του αγώνα, να αλλάξει ο ίδιος ο σκοπός στην παραγωγή, να ανατραπεί αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης. Μόνο έτσι, συνάδελφοι, κερδίζουμε εμείς τα αποτελέσματα της εργασίας μας. Μόνο έτσι η δουλειά μας θα είναι εργαλείο ζωής και δικαίωμα για όλους και όχι εμπόρευμα προς κατανάλωση. Ελάτε, συνάδελφοι, όσοι είστε σήμερα εδώ, δώστε από αύριο πιο δυναμικά τη μάχη για να μεγαλώσουμε τα συνδικάτα μας, για να φτιάξουμε νέα, να προετοιμάσουμε την επόμενη απάντησή μας. Με το προσωπικό μας παράδειγμα, με πίστη στο δίκιο μας, να τραβήξουμε όλο και περισσότερο στη μάχη. Αυτό είναι το καθήκον μας τώρα. Έτσι θα τιμήσουμε την εργατική Πρωτομαγιά. Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά. Καλή συνέχεια σε όλους.